σουκακιάδες και μόνο. Θα έλεγα απευθύνεται συμβολικά σουκακιάδες, αλλά ουσιαστικά απευθύνεται στην Ευρώπη και στη Δύση γενικότερα. Η Ελλάδα, ξέρετε, περνάει μια πολύ σοβαρή κρίση, ανάλογη εκείνη τη ιστορία του 1990 από το στήριο τη μάχη του Μαραθώνα, για την οποία εστάλει εδώ ο Φιλιππίδης, αυτός ο φοβερός αθλητής, γιατί όσο τα κάνει κανείς αυτά τα πράγματα και τα βιώνει μέσα από τα κατατράχαλα ιδιαίτερα που κάναμε αυτή τη χρονιά, πρέπει να ξέρετε ότι σήμερα περάσαμε από πολύ δύσκολα μονοπάτια. Εγώ υπολόγισα να κάνω 23. Γι' αυτό το αγώνιμα δεν γίνεται με φυσική κατάσταση, δεν γίνεται με προπόνηση μόνο. Ο οργανισμός, ό,τι είδους προπόνηση να κάνει, δεν είναι σε θέση να τα πιστέψει ενός τόσα χιλιόμετρα. Άρα για να γίνει εφικτό, καταλαβαίνετε ότι περνάμε πέρα από τις ανθρώπινες δυνάμεις. Και αυτό βέβαια καταφαίνεται από τους συνήθους κινδύνους. Δεν σημαίνει ότι ένας που θα κάνει κάτι ανάλογα, αλλά σε πολύ μακρό χρόνο, ότι υπάρχουν αυτά τα ψήματα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μέσα στην πίεση, μέσα στην υπέρβαση, με υψηλούς φιλούς, με τεράστιες εκδόσεις, για να αποδειχθεί αυτό να πιστεύει. Και πριν λίγες εβδομάδες ενηφεύθη, οπότε τώρα τη δούμε και μαμά ευχόμαστε. Συγχαρητήρια, Τίνα. Να είσαι καλά, Τίνα. Σε σένα αξίζει συγχαρητήρια. Ο στόχος μου είναι να βελτιώσω τις παγκόσμιες εκδόσεις του κλείσου για κάποιο χώρο. Από το 2008. Ναι, των 2 ημερών και των 3 ημερών. Απλά δεν βρίσκω σωστό αγώνα. Ξέρετε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα σωστό αγώνα, το καταγγέλλω αυτό. Ναι. Αλλά άμα δεν βρίσκω εξελικτό, η Ελλάδα, και να ξέρετε επίσης, δεν έχει προγίνει κανένα παγκόσμιο ρεκόρ στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί το προσπαθούμε. Σκέφτεστε να ξαναπάτε στην Αυστρία να κάνετε το παγκόσμιο ρεκόρ. Εκεί στην Αυστρία. Εκεί δεν έγινε το παγκόσμιο ρεκόρ. Μετά έγινε στη Δανία, βεβαίως. Οκ. Πάμε για να έχουμε ένα νούμερο μεγαλύτερο. Ένα νούμερο μεγαλύτερο. Προχωράμε. Σούπες εκεί. Στη δεύτερη μέρα.